πιστοί στο χρέος τους. Οι Βαρωσιώτες 43 χρόνια από την κατάληψη της αμοχώς του και εν μέσω αντικρουόμενων πληροφοριών που διαρρέει η τουρκική πλευρά για επικείμενο άνοιγμα της περίκλησης πόλης, πραγματοποίησαν σήμερα πορεία προς το οδόφραγμα της Δερίνιας και επέδωσαν ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη, με το οποίο καλούν την τουρκική κυβέρνηση να αποδώσει την αμόχωστο στους νόμιμους κατοίκους της. Με βάση το ψήφισμα το οποίο επέδωσε ο δήμαρχος της κατεχόμενης πόλης, Αλέξης Γαλανός, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αμοχώστου καλεί την διεθνή κοινότητα, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να εντείνουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται, ασκώντας την επιρροή τους στην Άγκυρα για να αλλάξει την αδιαλλακτή πολιτική της και να συμμορφωθεί με τις επιταγές της διεθνούς νομιμότητας. Καλούμε την τουρκική κυβέρνηση να συμμορφωθεί προς τις πρόνοιες των ψηφισμάτων 550 του 1984 και 789 του 1992 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου Κυπριανού Ντεκτάς, τα ψηφίσματα, τις αναφορές και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη σχετική παράγραφο στην έκθεση πρόοδου της Τουρκίας και να αποδώσει αμέσως την αμόχωστο στους νόμιμους κατοίκους της. Προσκαλούμε τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας να ενώσουμε τις φωνές μας για επιστροφή της πόλης. Το Δημοτικό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει την ίδια ώρα τη στήριξή του στις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, που στοχεύουν στην εξέβρεση μιας συνολικής λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Συμφωνίας Υψηλού Επιπέδου του 1977 και 1979 για μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, τονίζοντας ότι το θέμα της αμοχώς του είναι πρωτίστως ανθρωπιστικό. Το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει ανεπιφύλακτα την επανέναρξη των συνομιλιών, εκτιμώντας ότι η διαδικασία αυτή είναι ο μόνος τρόπος ειρηνικής επίλυσης του κυπριακού προβλήματος που θα οδηγήσει στην επανένωση του νησιού και στην ομαλή συμβίωση Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρονιτών, Αρμενίων και Λατίνων. Την ίδια ώρα, τη δική του ερμηνεία για τις τουρκικές εξαγγελίες σε σχέση με το άνοιγμα της περίκλησης πόλης της Αμοχώστου δίνει ο δήμαρχος της κατεχόμενης πόλης, Αλέξης Γαλανός. Για αντιπερισπασμό, δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, και το είπα κατά την άποψή μου, είναι μπλόφα. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να ενεργήσουμε προληπτικά το να καλέσουν τους Ελληνοκύπριους να επιστρέψουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Δεν μπορεί να το κάνω. Και επεξήγησε τη θέση του. Δεν μπορούν, διότι εάν δεν επιστρέψουν όλοι, ποιοι θα επιστρέψουν, πώς θα χτίσουν, πώς θα αναπτύξουν. Ο Δήμος Αμοχώστου καλεί την ίδια ώρα τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει επιτέλους πρωτοβουλία για εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, ώστε να αποδοθεί η πόλη της Αμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.